Συναδέλφες και συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκ μέρους της Εργατικής Ενότητας σας καλησπερίζουμε στο 34ο Συνέδριο του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Πριν ξεκινήσει η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του σώματος, θεωρούμε ότι πέρα από τα πολύ σοβαρά θέματα που έχουμε και ζητήματα που έχουμε να συζητήσουμε όσον αφορά το πόλεμο αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται στην Ουκρανία, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαός μας με τη φτώχεια, με τη μείωση των μισθών μπροστά σε όλη αυτή την ακρίβεια που έχει ξεσπάσει, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στο πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, όπου μία συναδέλφισά μας, μία νεοπάλληλος, καταπλακώθηκε την ώρα της δουλειάς από έναν εμβατόριο. Ευχόμαστε καταρχήν να είναι καλά στην υγεία της και γρήγορα να αναρρώσει. Δυστυχώς όμως δεν φτάνουν μόνο οι ευχές. Και δεν κάνουμε τους προφήτες, αλλά δυστυχώς φοβόμαστε ότι είναι ένα άλλο ένα ατύχημα στο πολύ μεγάλο κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχώς αυτός ο κατάλογος βλέπουμε ότι δεν μπορεί να κλείσει. Και αυτό χρειάζεται να προβληματίσει και το σώμα και τη στάση του κινήματος από εδώ και πέρα για το πώς θα πορευτούμε συνολικότερα σαν εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην πόλη και στον νομό και συνολικότερα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, σαν εργατική ενότητα θεωρούμε ότι το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου, έτσι, ένα εργατικό κέντρο που είναι στην ουσία το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουν όσο περισσότεροι αντιπρόσωποι γίνεται και την σωματεία, όσο είναι εφικτό αυτό, ώστε να μεταφερθεί πύρα από χώρους δουλειάς και κλάδους, αλλά και να γίνει συζήτηση για το πώς ακόμα, καλύτερα να το πούμε έτσι, μόνο με πιο μαζικά σωματεία θα οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις κυβερνήσεις τους. Θέλουμε να γίνει ένα δημοκρατικό, ένα μαζικό συνέδριο με συζήτηση, με ανταλλαγή απόψεων, με συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αντιπροσώπων από χώρους δουλειάς. Ένα ζωντανό συνέδριο που πραγματικά θα πάρουν μέρος, αν γίνεται, όλοι αυτοί και όλες αυτές οι εργάτες και οι εργάτριες που εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι από τα σωματεία τους. Πάνω σε αυτή τη βάση, θέλουμε να εκφράσουμε στο σώμα κάποιους προβληματισμούς. Είμαστε από την προηγούμενη μέρα, να το πούμε έτσι από χτες, μία μέρα δηλαδή πριν την έναρξη του συνεδρίου, ήρθανε προς σύγκριση στο οργανωτικό του εργατικού κέντρου δύο συγκεκριμένα σωματεία. Το λεγόμενο Σωματείο Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνολογίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος στον τομέα νεότητας και εργαζομένων της ΜΚΟ. Είναι δύο σωματεία, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, που πραγματικά δεν τα γνωρίζουμε, έτσι, και για τη δράση τους, δεν είναι γνωστά στους χώρους που αφορούν, να το πούμε έτσι, αυτούς τους χώρους, αυτούς τους κλάδους. Με αυτή την έννοια θέλουμε να εκφράσουμε ένα προβληματισμό, έτσι, για την ύπαρξή τους. Θα θέλαμε ειλικρινά, πραγματικά, αν είναι εδώ οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι από αυτά τα σωματεία, να τους ακούσουμε. Δεν θέλουμε να δικάσουμε κανένα, μην παρεξηγηθούμε, ούτε να τους περάσουμε από ιερά εξέταση. Αλλά ακούμε επανειλημμένα από συνέδριο σε συνέδριο για κάποια σωματεία, που δεν τα βλέπουμε πουθενά άλλου και δεν τα ακούμε. Και θα θέλαμε, αν πραγματικά είναι εδώ οι συνέδριοι αυτοί, να σκοτούν και να πούνε: συνάδελφε, κάνεις λάθος. Εδώ είμαστε, υπάρχουμε, έχουμε αυτή τη θέση. Εδώ, τους προηγούμενους μήνες, δεχτήκαμε μια τεράστια επίθεση στην εργατική τάξη. Νόμος Χατζηδάκη, απολύσεις. Θα τα πούμε και αύριο και στις ομιλίες μας, έχει τοποθετήσει και φαντάζομαι και εσύ τι περιλαμβάνει. Αλλά νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν χρέος να μας δώσουν απίστευτες εξηγήσεις. Για να μην, πώς το λέει, αν θεωρούν ότι βγάζουμε λάθος συμπεράσματα, να τους ακούσουμε μετά εδώ πέρα. Πριν πάμε σε ζητήματα ψηφοφοριών και τα λοιπά για νομιμοποίηση, να μην τους, πώς το λένε, καταλάβετε πώς το λέω, μην τους απορρίψουμε έτσι, αν είναι όντως εδώ και υπάρχει. Αλλά θέλω πραγματικά θέλουμε να τους ακούσουμε σήμερα και τώρα να γίνεται από αυτά τα σωματεία. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο τώρα, συνάδελφοι. Συγγνώμη. Ναι. Μιλάμε για δύο πολύ μαζικά σωματεία τώρα που εμφανίζονται έτσι. Από το ένα ψήφισαν 575 και στο άλλο 441. Σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή να μας πούνε και από την εμπειρία τους και από την δράση τους πώς το κατάφεραν και μαζικοποίησαν τόσο πολύ τα σωματεία. Πραγματικά. Εμείς θέλουμε να το μάθουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά σωματεία που για να φτάσουν αυτό το νούμερο κάνουν και 2 και 3 και 5 μέρες εκλογές. Απ' την άλλη, τώρα συνάδελφοι, γιατί να εκφράσουμε και έναν άλλο προβληματισμό για κάποια άλλα σωματεία. Τώρα θα πείτε ξανά, επανερχόμαστε. Ναι, είναι κάποια σωματεία που επίπτουν στο νόμο 330. Το γνωστό, όσοι το θυμάστε παλιότερο, ο νόμος Λάσκαρη της δεκαετίας του 70. Ένας νόμος που στην ουσία από την κυβέρνηση τότε Καραμαλή, έτσι, χτύπησε ολομέτωπα την εργατική τάξη. Εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συνδικαλιστές απολύθηκαν, διώχθηκαν από τη δουλειά τους, δικάστηκαν για τη συνδικαλιστική τους δράση. Ήταν ο νόμος που ο εμπνευστής είπε,
για να αντιμετωπίσουμε φυσικό κίνημα. Αυτό ήταν το επιχείρημά του. Και αυτός ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε σωματεία να εκλέγουν αντιπρόσωπους με 14, με 16, με 17 ψήφους. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πρόβλημα με τους συναδέλφους αυτούς, από αυτούς τους χώρους, από αυτά τα σωματεία να πάρουν μέρος στο συνέδριο. Εμείς θέλουμε το συνέδριο να είναι ανοιχτό σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Να έρθουν εδώ πέρα, να τους ακούσουμε, να μιλήσουμε. Αλλά δεν είμαστε κατά στο να υπάρχει ένα σωματείο, έστω και τόσο μικρό, σε ένα χώρο δουλειάς. Είμαστε υπέρ ότι σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο πρέπει να υπάρχει μορφή οργάνωση των εργαζομένων. Αλλά αυτοί οι συνάδελφοι θα μπορούν και συμβαίνει σε άλλους χώρους και άλλους κλάδους να εκπροσωπούνται από τα κλαδικά του σωματεία να ψηφίσουν για τα δευτεροβάθμια όργανα. Όπως είναι το σωματείο χειριστών, όπως είναι και άλλα σωματεία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να πουλήσουμε κανένα συνάδελφο. Αλλά είναι ένα νομοθέτημα, πραγματικά δηλαδή, είναι ό,τι συμβαίνει σήμερα με το νόμο Χατζηδάκη. Με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που κάποιοι τρέξανε να τις υιοθετήσουν. Ενώ πολλά σωματεία, πώς θα το κάνουν, δεν το εφάρμοσαν, δεν νομιμοποίησαν τον νόμο Χατζηδάκη, δεν επέτρεψαν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και σε συνέδρια ομοσπονδιών, όχι μόνο σε σωματεία, να περάσουν και να υλοποιηθούν. Και γίνανε διαζώσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας, όπως έκανε η Ομοσπονδία Οικοδόμων, όπως κάνανε άλλες ομοσπονδίες, όπως κάνανε και άλλα σωματεία που είναι σήμερα εδώ πέρα μαζικά της πόλης. Συνάδελφοι, εντάξει τώρα, είναι κάποια πράγματα όμως. Βγάζουμε και λίγο μάτι, πώς θα το πω. Όσο, δηλαδή, θα προσπαθήσω να το πω ευγενικά, έτσι, πράγματι. Σωματείο εργαζομένων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κάνανε εκλογές και μέσα σε μισή μέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα ψηφίσανε 274. Ρε συνάδελφοι, άμα το δούμε στον χρόνο, είναι πώς το λένε, 100 είναι ένα λεπτό και άνθρωπος. Δεν βγαίνει, ρε συνάδελφοι, για να γίνει αυτό στο αεροδρόμιο, ειδικά σε ένα χώρο που γνωρίζουμε και κόσμο. Που για να βρεις εργαζόμενο εκεί πέρα μέσα πρέπει να σταματήσει το αεροδρόμιο να δουλεύει και να τους μαζέψεις. Και έρχονται τέτοια, συνάδελφοι, να προβληματιστούμε πολύ από αυτά που λέμε, σαν εργατική ενότητα. Θέλουμε να γίνει ένα συνέδριο μαζικό και ζωντανό. Θέλουμε όπως είναι σήμερα γεμάτη αίθουσα να είναι καθόλου τη διάρκεια της μέρας και να μην φύγουμε να δούμε το μάτς. Και θέλουμε να είναι γεμάτη αίθουσα και αύριο από εργάτες και εργάτριες της πόλης και του νομού. Που εκλέχθηκαν σύνεδροι στο 34ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Και πραγματικά δηλαδή και η αντιπαράθεση και η δημοκρατία και ο διάλογος, αυτό είναι συνάδελφοι. Και η διαφωνία να συζητήσουμε τι διαφωνίε του προβληματισμού μας και να δούμε πώς θα συνεχίσουν. Μπροστά μας έχουμε μία μάχη σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση σήμερα, από την πολιτική που εφαρμόζει. Η ΓΕΣΕ έχει κηρύξει μία απεργία για τις 6 του Απρίλη. Και πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα μας για να έχει αυτή η απεργία πραγματικά επιτυχία. Και αυτό θα γίνει μόνο εάν όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι πραγματικά είναι εδώ πέρα και συζητήσουμε σε αυτή τη βάση. Αυτά θέλαμε να σας πω.